Παιδιά, και το θρηλυκό του Μοιράζ Δεφένα έφτασε στο τέλος του. Όπως θα δείτε στο προηγούμενο βίντεο, δεν ξέρω όσοι το είδατε βασικά. Ήταν λίγο έτσι αναλυτικό, γενικά γύρω κλήσεις, γονείς κτλ. Από το συγκεκριμένο μοντέλο, για να δείτε την προσπάθειά μου και πώς έχει διαμορφωθεί. Το βλέπετε εδώ πέρα πώς γυαλίζει. Πραγματικά αυτό το βερνίκι δεν παίζεται. Λέγεται στριφνό το συγκεκριμένο, ή τουλάχιστον έτσι το λέμε εμείς. Και το βλέπετε εδώ πάνω καθώς προχωράω την κάμερα. Βέβαια, με την κάμερα δεν μπορείτε να το δείτε καθαρά. Πρέπει να το δείτε και από κοντά. Από κοντά μου το δείτε πραγματικά αστράφτη ολόκληρο. Είναι αλλιώς με το ανθρώπινο μάτι, έχει διαφορετική υφή. Βέβαια στην υφή το παλικάρι που θα το πάρει θα μπορεί να το καταλάβει και να το δει βέβαια κατευθείαν με την πρώτη ματιά, ας πούμε. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα ότι γυαλίζει ήδη. Πώς γυαλίζει πάνω. Είναι απίστευτο το συγκεκριμένο το βερνίκι. Φυσικά πάνω στο μωρό λαδέα όπως είχαμε πει. Πάνω στην Ελλάδα, έχει απλώς τα φτερά του πάνω στην Ελλάδα. Από μπροστά, κανονικά. Και φυσικά αυτό που είχαμε πει στις αρχές για τις ρόδες. Κανονικά, περιστρέφονται. Βέβαια όλα αυτά είναι εικονικά, εντάξει, θα το έχει πάνω στη βάση του, θα είναι κανονικά εδώ πέρα. Μέσα στο σύστημα προσγείωσης που φωλιάζει, η φωλιά του. Όλα αυτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα μου λείψει κιόλας λίγο, γιατί το είχα συνηθίσει, έτσι, μου άρεσε κιόλας. Και σαν απόπειρα συνολική. Τουλάχιστον θα πάει στον κάτοχό του τώρα. Βλέπετε και πώς είναι από πίσω. Πώς γυαλίζει, βλέπετε πώς κάνει. Είναι απίστευτο. Γενικά το αποτέλεσμα είναι δόξα τω Θεώ πραγματικά που διαμορφώθηκε έτσι πολύ όμορφα. Με μεγάλο άγχος και αγωνία για να βγει κάτι ωραίο. Και κατά προσέγγιση ότι καλύτερο μπορώ να κάνω. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Κουνιέται και το μαχητικό σε φάση επειδή είναι το. Σε φάση σαν να λέει ναι, όντως. Τα αερόφρενα, τα flaps, λάτσε όλα τα πάντα. Αυτά.